επιχειρήσαμε και είδαμε τον πλειοκτήτη ή τον φερόμενο πλειοκτήτη της τραγωδίας που είχε συνέπειες πολύ επώδυνες για όλο το Σαρονικό. Του είπαμε κατά πρόσωπο ότι οι ευθύνες του είναι εγκληματικές και ότι κατά τη δική μας γνώμη κακώς κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος. Έπρεπε να είχε ήδη συλληφθεί, να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και να τελεί υποδίωξη. Είναι σκάνδαλο, πελώριο σκάνδαλο, να βοά ο τόπος, όλοι να ξέρουν τι έχει γίνει και ο πλειοκτήτης, κατεξοχήν φυσικός αυτουργός της τραγωδίας, να κυκλοφορεί ελεύθερος, να γυρίζει στα κανάλια και να εμπέζει την περιοχή και όλο τον ελληνικό λαό. Το δεύτερο βεβαίως, το οποίο δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη περίπτωση και τη συνάντηση που είχαμε, αλλά αφορά την Ελλάδα και την προοπτική της και την πορεία της, είναι ο ρόλος της κυβέρνησης και ειδικά του αρμόδιου υπουργού, του Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, αντί να παίζει παλαιοκομματικά παιχνίδια με το είπα, δεν είπα και μετά ξύπα στον Πρωθυπουργό, έπρεπε να είχε την ευαισθησία, την πολιτική ευαισθησία, να είχε παραιτηθεί ήδη και να είχε αναλάβει τις ευθύνες του για το οικολογικό έγκλημα. Δεν το έχει κάνει, εμείς το απαιτούμε. Και δεν είναι δυνατόν η καρέκλα συνεχώς να μπαίνει πάνω από την πατρίδα μας, πάνω από τον ελληνικό λαό, πάνω ακόμα και από τα εγκλήματα που συμβαίνουν. Δεν είναι δυνατόν σε αυτόν τον τόπο να έχουμε συνεχώς εγκλήματα χωρίς τιμωρία. Το μήνυμα που δίδεται είναι ότι δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν λειτουργεί τίποτα. Όλα είναι υποδιάλυση και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, άρπαξε να φας και κλέψε να έχει. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η κυβέρνηση και δυστυχώς οι θεσμοί της χώρας μας που δεν λειτουργούν. Εμείς είμαστε παρόντες, θα δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους. Αυτό το έγκλημα έχει ενόχους και οι ένοχοι επιτέλους θα τιμωρηθούν. Και να είστε βέβαιοι ότι θα τιμωρηθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει άλλη μια φορά συγκάλυψη, κουκούλωμα και ανοχή.